Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ποιότητα της φωνής μου. Κύριε Πρόεδρε, είναι βέβαιο ότι με την ευθύτητα και με την ποιότητα που διαθέτετε εκφράσατε το σώμα, αν και νομίζω ότι με όσα είπατε λίγο πριν, μία παρατήρηση μόνο ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι, αλλά το σώμα εκφράζεται ακριβώς από τα λόγια σας. Και το μόνο που θα πρόσθετα είναι ότι ενώ έτσι είναι, ταυτόχρονα το σώμα μπορεί και στέλνει όλοι οι βουλευτές το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι καμία απειλή δεν μπορεί να πτωήσει κανέναν βουλευτή, γυναίκα ή άντρα, για να κάνει αυτό που πιστεύει σωστό κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση. Ειδικά στις κρίσιμες στιγμές, ειδικά στις μεγάλες στιγμές που καθορίζουν το μέλλον της χώρας. Από αυτή την άποψη, οι απειλές πέφτουν στο κενό και χαρακτηρίζουν μόνο αυτούς που τις οργανώνουν και γι' αυτό χρειάζεται όμως να μην υπάρχει κανένας αστερίσκος από καμία πλευρά και καμία σιωπή. Δεν χρειάζεται, είμαι βέβαιος, ούτε ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ούτε ο Σπύρος Δανέλης, ούτε κανένας άλλος την δική μου υποστήριξη ή αναγνώριση. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ οφείλω, και έτσι το αισθάνομαι, να σχολιάσω ότι λίγο πριν τους ακούσαμε και τους δύο, τους ξέρουμε, δεν τους γνωρίσαμε χθες ούτε σήμερα, με ένα στοχασμό, με μια αγωνία, με αυτή την προσέγγιση της επιφύλαξης του σκεπτόμενου ανθρώπου, γιατί από τα πιο σοφά πράγματα που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον στην πορεία της σκέψης, της ανθρώπινης σκέψης, είναι αυτό που είπε ο Χομπάουν, ότι η αμφιβολία είναι η αξιοπρέπεια της σκέψης. Αυτό λοιπόν που εκπέμπει ο Σπύρος Δανέλης, που εκπέμπει όχι σήμερα, όχι συγκυριακά, σε μια πορεία, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος και πολλές και πολλοί άλλοι, δεν μπορεί να μην το τιμάς, να μην το σέβεσαι. Και να έρχεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και να τολμά προσωπική μείωση της αξιοπρέπειας ανθρωποφαγικά αυτού του ανθρώπου. Αλλά πώς να μην το κάνει αυτό όταν τολμά και δεν διανοείται καν να θίξει προσωπικά, να απαξιώσει, να μειώσει το μέχρι χτες αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και νυν Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Έκανε μια προσπάθεια να το διορθώσει. Αλλά τι να το κάνεις. Άμα είναι κανείς πορφυρογέννητος, δεν μπορεί να τα σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Θεωρεί ότι πρέπει να είναι απόλυτα υπερόπτης και βέβαιος για αυτό που εκείνη την ώρα τον βολεύει και τον συμφέρει. Δεν έχει μάθει ότι οι άνθρωποι νικάνε, ιτώνται, αγωνιούν, προσπαθούν. Είναι έξω από αυτά. Και έτσι, ούτε καν του πέρασε από το μυαλό ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, που ναι, δεν τον εκτιμά, θέλει να τον διώξει. Ο Σαμαράς δεν τον υποδέχτηκε καν στο Μέγαρο Μαξίμου. Έφυγε ο Σαμαράς, το σκάσε. Μην έρθει το μίασμα. Το θυμάστε. Στη διαδοχή της νόμιμης κυβέρνησης. Δεν σκέφτηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να αναθέσει στον Άβαρχο Βαγγέλη Αποστολάκη είναι μια επιλογή πάρα πολύ λεπτής και σοβαρός και υπεύθυνης σημασίας. Δεν του παρέμβανε, μπορεί να διαφωνεί,
αλλά δεν του πέρασε από το μυαλό. Τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα με την πολιτική, κυρίες και κύριοι βουλευτές? Και άρα, γιατί να συζητάμε τώρα αν έχει αξιοπιστία η Νέα Δημοκρατία? Για όσες ρητορικές κορώνες ακούσαμε ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, επειδή το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, για να δείτε το πόσο τυχάρπαστη είναι η προσέγγιση. Στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μεταξύ των διαφορών προτάσεων και μία πρόταση, η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας να μην οδηγεί σε διαλύση της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει απορρίψει, μάλιστα τη δέχτηκε μάλλον θετικά. Υπάρχει μια συζήτηση για το πώς γίνεται αυτό. Όχι μόνο αυτό, αλλά προσέθεσε στη δική της πρόταση να καταργηθεί στο άρθρο 41 η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας, που μέχρι τώρα ισχύει, όπως επίσης και οι βουλευτικές εκλογές να διενεργούνται σε σταθερή ημερομηνία ανά τετραετία, και αν αυτό διαλυθεί η Βουλή με απόφασή της με πλειοψηφία που ορίζεται, να είναι μόνο για το εναπομένο διάστημα, ή να προσφεύγουμε σε εκλογές που να εκλέξει κυβέρνηση μόνο για το εναπομένο διάστημα, που δεν ολοκλήρωσε τη θητεία. Και πράγματι είμαστε σε μια όρημη συζήτηση ότι επιτέλους και στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, εκτός ακραίων εξαιρέσεων, εκτάκτων γεγονότων, πλήρους αδυναμίας άσκησης της κυβερνητικής ευθύνης. Όχι γιατί έτσι θέλουνε, όχι γιατί είναι δεμένες στις καρέκλες, αλλά γιατί αυτή είναι η εντολή που έδωσε το εκλογικό σώμα. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, τι νόημα έχουν όλα αυτά που ακούγονται διαρκώς, όταν αυτή η κυβέρνηση μόλις πριν ένα μήνα ψήφισε προϋπολογισμό και έχει μπροστά την να τον υλοποιήσει? Με όλα αυτά που δεν θα τα επαναλάβω, δεν έχω τον χρόνο, και οι υπουργοί και όλοι τα ξέρουμε, ποια θετικά βήματα σταθεροποίησης, κανονικοποίησης, ανάκαμψης, ανακούφισης πλατιών κοινωνικών στρωμάτων και αναπτυξιακών διαδικασιών είναι μπροστά μας. Να μην γίνουν αυτά, ενώ τα ψήφισε η Βουλή. Τον προϋπολογισμό δεν πρέπει να τον υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση? Υπάρχει κανένας λόγος, επειδή το θέλει η Νέα Δημοκρατία ή επειδή βιάζεται να γυρίσει, επειδή νομίζει ότι μπορεί να γυρίσει την κυβέρνηση, γιατί τους το λέει ο Ντερμεντέρης? Με συγχωρείτε, αυτά είναι παράλογα, είναι εξωπραγματικά πράγματα. Και τελειώνω. Είναι και ανεύθυνα. Απολύτως ανεύθυνα. Διότι εκτός από τη συνταγματική αναθεώρηση, εκτός από την υλοποίηση του προϋπολογισμού, εκτός από τη Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός από πολλά άλλα, έχουμε ακριβώς να χαράξουμε και την επόμενη μέρα. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουμε τις εθνικές παριχαρακώσεις, τον εθνικισμό, το σοβινισμό, το ρατσισμό. Με ποιες πολιτικές πάνω εκεί δεν θα πρέπει να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Δεν τέλειωσα με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος των Ναζί μας είπε ότι εκκρεμούν ακόμα ανεξόφλητοι λογαριασμοί από τους Βαλκανικούς πολέμους, και ότι έχουμε μπροστά μας να πολεμήσουμε, να ελευθερώσουμε τα Σκόπια, γιατί εκεί είναι 300.000 Έλληνες. Αυτό σημαίνει η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Μη γελιόσαστε. Και οι οργανωτές των συλλαλητηρίων, οι περισσότεροι τουλάχιστον, με τις διάφορα ονόματα και τις αδιαφανείς διαδικασίες συγκρότησής τους, αυτό λένε, ότι η Μακεδονία, η γεωγραφική Μακεδονία, είναι μόνο ελληνική. Γιατί όλα τα άλλα, η Συμφωνία των Πρεσπών τα ξεκαθαρίζει μια χαρά. Και δεν υπάρχει κανένα κενό, ούτε στα σύνορα, ούτε στις μειονότητες,
ούτε στους αλυτρωτισμούς, ούτε σε τίποτα. Όλα συμφωνία τα, αρκεί να τη διαβάσει κανείς. Λοιπόν, αν θέλουμε σύνορα με τη Σερβία, όπως κάποιοι θέλουν σύνορα με τη Σερβία και το λένε κιόλας, ότι θέλουμε κατάργηση της γειτονικής χώρας και αυτό είναι πατριωτικά συμφέρον, ας μας το πούν. Αλλά δεν μπορούμε να το θεωρούμε και μια γραφικότητα αυτό, γιατί είναι αρκετές τέτοιες ύποπτες δυνάμεις που λειτουργούν με τέτοιες δοξασίες και σε αυτή την κατεύθυνση και παραπλανούν, πιστέψτε το, αρκετά σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και εμφανίζεται ένα περίεργο ερώτημα, μα γιατί να δώσουμε τη Μακεδονία μας, ενώ καμιά Μακεδονία μας η ελληνική κυβέρνηση δεν δίνει πουθενά. Αντίθετα, κατοχυρώνει όλα τα συμφέροντα και της ελληνικής Μακεδονίας και της χώρας και της πατρίδας και της προοπτικής της. Για να μην μετατραπεί η βραχνάδα σας σε αφωνία, αύριο ευτυχώς τελειώσατε. Λοιπόν, κλείνει ο κατάλογος με τον κοινό.